Γεια σας, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Ναι, ξέρω, πήρα ασύρματο φορτιστή για το κινητό μου, τον έστειλαν από το Banggood. Αυτόν εδώ το αστείο ποιο είναι, τον ασύρματο φορτιστή τον είχα παραγγείλει μία εβδομάδα πριν να με ενημερώσουν από το Banggood. Και για κάποιο λόγο ήρθανε σχεδόν με λίγες μέρες διαφορά, δηλαδή νομίζω μετά ήρθε αυτός, καθυστέρησε περισσότερο η αποστολή του, οπότε εγώ είχα ήδη στα χέρια μου τον Blitzwolf, ο οποίος είναι τρομερός φορτιστής μέχρι και σήμερα, δεν έχω κανένα παράπονο. Και ναι, ήρθε αυτός εδώ. Αυτός εδώ τον πήρε, αν και λέει Car Wireless Charger, προφανώς φορτίζει και στο αυτοκίνητο, τον βάζεις, βλέπετε εδώ πέρα έχει και το βίσμα για να τον συνδέσεις μέσα στο αυτοκίνητο. Το οποίο είναι πρακτικό, γιατί μπορείς να τον αφήσεις αυτό στο αυτοκίνητο, αυτόν δίπλα από το κρεβάτι σου και είσαι καλυμμένος. Αυτό που μου άρεσε σε αυτό εδώ το πράγμα είναι ότι στέκεται το κινητό επάνω. Θα σας δείξω πώς και γιατί. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σε φάση σαν stand. Το θέμα ποιο είναι αυτό, όμως. Δεν είναι super fast charge, δηλαδή βγάζει ένα αμπέρ έξοδο. Οπότε το αφήνεις για να μην γκέει λογικά και την μπαταρία του αυτοκινήτου. Το αφήνεις και άγιος ο Θεός. Κάποια στιγμή θα φορτίσει, αλλά σε περίπτωση ανάγκης μπορείς να φορτίζεις από το αυτοκίνητό σου. Εγώ τον πήρα όταν τον αγόρασα, όταν τον παρήγγειλα. Τον πήρα για να τον βάλω στο γραφείο. Οπότε, ναι. Anyway, θα δω, μπορεί να τον βάλω και στο αυτοκίνητο, θα δούμε πώς θα πάει. Έχει από δίπλα, όπως βλέπετε, κάποια μοντέλα τα οποία είναι ξεπερασμένα πια. Οπότε λογικά σίγουρα τον Nexus 7 δίπλα στον Nexus 4. Anyway, this is China. Και από κάτω κάποια χαρακτηριστικά. Frequency στα 110 kHz, στα 205 kHz, 1500 mAh input, οπότε με 2 Ampere input είστε κομπλέ. Και βγάζει output στο 1 αμπέρο. Όπως καταλαβαίνετε, τρώει ρεύμα μέσα. Καταναλώνεται, εξοδεύεται ρεύμα. Δηλαδή δεν ενισχύει το σήμα του ρεύμα, δεν ενισχύει την ένταση καθόλου. Αλλά πάμε να το δούμε. Σας είπα για ποιο λόγο ακριβώς αγοράστηκε. Νομίζω για ένα αυτοκίνητο του ή άλλως θα είναι καλά για την μπαταρία του αυτοκίνητου τουλάχιστον. Έχουμε το καλώδιο. Αρκετά μακρύ φαίνεται. Λέει πόσο είναι πάνω. Το καλώδιο του καλό αρκετά φαίνεται, micro USB σε USB, ωραίο ποιοτικό φαίνεται. Anyway, πάει στην άκρη. Ο adapter's, ωραία, ο adapter's έχει δύο φυσάκια, δύο USB για να συνδέεται πάνω. Μπαίνει μέσα στη θήκη του αναπτήρα για να φορτίζει. Πρακτικό. Μετά περνάμε στην κεντρική μονάδα, η οποία κεντρική μονάδα είναι αυτή εδώ που βλέπετε και θα σας δείξω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Είναι ένας κύβος, αλλά πριν να σας το δείξω πάμε να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Αφρός. Ένα πατ σιλικόνης είναι προφανώς για να το βάζεις ανάμεσα στο αυτοκίνητο να στέκεται, να πατάει η βάση του φαντάζομαι, δηλαδή. Ναι, η βάση του είναι κολλώδης από κάτω. Οπότε υποθέτω, εάν θες για παράδειγμα να το βάλεις μάλλον στο γραφείο. Να δούμε αυτό κολλάει. Α, είναι κολλώδης και αυτό. Οπότε φαντάζομαι λειτουργεί σαν εξτρά αυτοκόλλητο για να κάθεται μπαπ πάνω στο Barbreeze. Barbreeze ή πάνω στο ταμπλό. Έχει και ένα δεύτερο με πιο rough επιφάνεια. Επίσης έχει. Αυτό εδώ είναι μαγνητικό. Τσεκάρ. Όχι, δεν είναι μαγνητικό. Έχει αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα. Φαντάζομαι ότι ίσως κάποιο από αυτό να είναι σε περίπτωση που δεν θες να το βάλεις στο αυτοκίνητο και θες να το βάλεις σε ένα γραφείο. Το βάζεις από κάτω, οπότε μπορεί να σταθεί. Έχει και το μάνιο, αλλά αρκετά μεγάλο. Λέει ακριβώς τι κάνει, πώς συνδέεται. Μπράβο, με εικόνες. Στα κινέζικα και στα αγγλικά, ευτυχώς. Και έχουμε και οδηγίες με το mount, κάτσε. Α, ok. Magic Cube Mount, δεν λέει κάτι άλλο. Θα προσπαθήσω να καταλάβω τι είναι όλα αυτά και πώς μπαίνουν. Το κουτί ιδιαίτερα απλό, έχει όλα αυτά τα GVG-λίκια μέσα, τα οποία κάπου θα βρουν λογικά χρήση. Και ας περάσουμε στο προϊόν αυτό καθεαυτό, είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Να το ξετυλίξω, τουλάχιστον από το πλάι. Την πάνω και κάτω επιφάνεια θα μου επιτρέψετε να μην τις βγάλω γιατί κολλάνε, οπότε ή θα χαλάσω την κόλλα τους ή θα είναι λίγο περίεργο. Αυτός ο κύβος βασικά, βλέπετε εδώ έχει για micro USB, φορτίζει από εδώ πάνω. Και ναι, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι αυτό εδώ.
Δηλαδή τι, γυρίζει σε διάφορες γωνίες και μπορείτε εσείς να τοποθετήσετε το κινητό σας, να στέκετε για παράδειγμα πάνω στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο. Μπορείτε να το βάλετε υπογωνία, δηλαδή να είναι κάπως έτσι. Να φέρω και το κινητό να το δούμε. Το κινητό είναι αυτό, οπότε μπορεί να πάει σε διάφορες γωνίες, να είναι λίγο περίεργο, λίγο διαφορετικό. Δηλαδή να μην κάθετε μόνο σε φάση κάθετα. Να δούμε κιόλας όμως ότι δουλεύει. Είμαι περίεργος να δω ότι δουλεύει. Θα το συνδέσω πάνω στο PC. Να δούμε, τραβάει από το PC ρεύμα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά αργό. Οπότε είναι σε φάση είτε θα το βάλετε δίπλα από το κρεβάτι, το κολλήσετε πάνω στο κομωδίνο και θα τα αφήσετε μέχρι το πρωί να φορτίζει, είτε όπως σας ξαναλέω πάνω στο αυτοκίνητο. Και τα αμάξι είναι καλό, γιατί είναι και docking station, δηλαδή βασικά αυτό είναι. Στηρίζει το κινητό και απλά εκτός του ότι φορτίζει ταυτόχρονα, το έχετε και μπροστά σας για να το χρησιμοποιείτε. Οπότε εάν κάποιος σας πάρει τηλέφωνο, κραπ, το ξεκολλάτε, μιλάτε, ξακ, το ξαναβάζετε πάνω. Όπως βλέπετε ανάβουν δύο λιχνίες. Άντε να δούμε, θα φορτίσει. Α, ωραία. Βλέπω ότι αυτό εδώ είναι σιλικόνι, θυμάστε τις χλαπάτσες. Μοιάζει με τις χλαπάτσες εκείνες που είχαμε μικροί πιτσιρικάδες. Προφανώς είναι για να κρατάει την πλάτη του τηλεφώνου, να μην γλιστράει στο αυτοκίνητο ή στο οπουδήποτε θέλετε να το κολλήσετε. Στον τοίχο για παράδειγμα ίσως. Και εκείνα εκεί που σας έδειξε είναι ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που χαλάσει αυτό, να έχετε εκείνα. Not bad, καλή φάση. Και έχει και για πάνω και για κάτω. Το κάτω είναι το λίο για να κολλάει πάνω στο αυτοκίνητο και για να κολλάει το κινητό επάνω είναι το τραχή. Οπότε καταλάβαμε αμέσως ότι οι λίες ζελατίνες είναι για τη βάση αυτοκόλλητα, οι τραχές είναι για πάνω. Άρα για να δούμε, θα φορτίσει το κινητό. Προς το παρόν δεν βλέπω κάποιο σημάδι ζωής. Οι λιχνίες είναι ακόμα κόκκινες. Ίσως κολλάει βέβαια, δείτε. Δηλαδή το να πέσει δεν πέφτει. Not bad. Σε αυτό τους το δίνω, είναι καλό. Αλλά ξεκολλάει και εύκολα. Ξεκολλάει και εύκολα. Σημάδια, αφήνει κάποια σημάδια πίσω. Είναι η αλήθεια. Α, και ξεκίνησε η φόρτιση. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε, όπως βλέπετε, δείτε με το που αρχίσει να φορτίσει, ανάβει πράσινο το ένα λαμπάκι. Οπότε ναι, I like. Και μάλλον κατάλαβα που θα μπει στο γραφείο μου ακριβώς. Θα το βάλω μπροστά από το, κάτω από τις οθόνες, το κολλήσω επάνω σε περίπτωση, εντάξει, να το κολλάω όρθιο, να στέκεται το κινητό και να φορτίζει. Η ερώτηση που μου είχατε κάνει στο προηγούμενο στο BlizzGulf και θέλω να το δούμε και εδώ, να δούμε, φορτίζει ακόμη. Φορτίζει ακόμη, βλέπετε την μπαταρία εδώ πάνω, έχει το σήμα του κεραυνού, οπότε φορτίζει. Σας ξαναλέω, είναι αρκετά ανθεκτικό όλα τα λεφτά, my like. Άρα πάει να πει ότι στέκεται και στον τοίχο άμα το καρφώσει, το κολλήσει οπουδήποτε, δεν θα πέσει. Για το αυτοκίνητο, όπ, και μόλις έπεσε, προφανώς γιατί το όστριψα. Στο αυτοκίνητο πάντως θα στέκεται, φαντάζομαι. Το ματιάξα. Τέλος πάντων, για μένα μου άρεσε κυρίως γι' αυτό εδώ, γιατί μπορεί να στο δείχνει υποκλίση το κινητό. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα πώς είναι, εγώ έχω καμπυλώσει επίσης. Τώρα, τι ήθελα να πω και το ξεχνάω. Ναι, μου είχατε πει φορτίζει σε θήκη. Η Spigen θήκη που έχω και η οποία είναι αυτό εδώ το κτίνος, προφανώς δεν φορτίζει το κινητό, δεν μου επιτρέπει να φορτίσω πάνω στο wireless. Αλλά την χάνει να έχω την θήκη την οποία σας είχα δείξει. Να δούμε, αν θα φορτίζει με μια λεπτή θήκη. Ας το βγάλω. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι, σας ξαναλέω, αυτό εδώ αφήνει το ίχνος του αυτοκόλλητου, το οποίο είναι λίγο εκνευριστικό. Αλλά καθαρίζουμε ένα πανάκι. Για να δούμε, θα δουλέψει με τη θήκη. Είναι λεπτή θήκη, είναι 2 χιλιοστά, 3 κάπου τόσο. Με τη θήκη δεν βλέπω κάποια διαφορά. Α, φορτίζει, υπέροχα, άρα με μια λεπτή θήκη φορτίζει.
υπέροχα. Οπότε το δοκιμάσαμε και αυτό. Αν βάλετε κάποια θήκη, το κινητό σας θα φορτίσει άνετα. Αυτός εδώ είναι ο φορτιστής για το αυτοκίνητο κυρίως. Αν σας ξαναλέω, θα σας βολέψει ίσως κάποιος από εσάς. Εμένα ή στο κομωδίνο θα πάει, ή στο γραφείο, τρόπο το σκέφτομαι, είτε στο αυτοκίνητο, ένα από τα τρία. Η τιμή του είναι αρκετά οικονομική. Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχει γύρω στα 10 κάτι ευρώ. 11, 12. Έχει περάσει τόσο καιρό που το έχω πάρει, οπότε ούτε καν θυμάμαι. Και σας ξαναλέω, σας προσφέρει τις επιλογές ότι περιστρέφεται και δεν απλά το αφήνεις πάνω. Αυτό εδώ μου αρέσει της Blitz Golf, απλά έχει το κακό ότι πρέπει να αφήσω το κινητό έτσι στο δίσκο επάνω. Ενώ αν κάθομαι στο γραφείο, δεν θέλω να το βλέπω το κινητό μου φάτσα κάρτα, δεν θέλω να είναι εξαπλωμένο και να... Καταλαβαίνετε. Οπότε δοκιμάσαμε και μια λεπτή normal θήκη. Μπορώ να πω ότι έχω υπερεντυπωσιαστεί. Βέβαια, αυτό με τα αυτοκόλλητα μαγχώνει λίγο, αλλά εντάξει, μπορεί να ξέρετε, μαζεύουν σκόνες, ειδικά όταν είσαι μέσα στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό έχει και τα ανταλλακτικά. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε το unboxing. Ελπίζω ίσως κάποιοι από εσάς να το βρείτε χρήσιμο. Εγώ το παρήγγειλα προκειμένου να το δοκιμάσω και γιατί μ' άρεσε το σχέδιο και είδα και πολλές καλές κριτικές. Οπότε λέω, αυτό είναι για μένα. Και ναι, I like. I hope you like too. Και να σας δείξω και από εδώ, ευκαιρία είναι πως κάθεται ο φορτιστής. Βλέπετε το κινητό στέκεται αρκετά καλά, δηλαδή παίρνει διάφορες κλήσεις. Οπότε μπορείτε να το βάλετε όπως εσείς θέλετε. Και ένα καλό το οποίο ξέχασα να σας το πω είναι ότι αυτό εδώ, εξοκολλήσω, σας το δείξω. Αυτό εδώ το λαστιχένιο ή σιλικόνι που στην ουσία κολλάει και ξεκολλάει, πλένεται. Οπότε, εάν σχονιστεί όπως είδα, το πλένετε και είστε κομπλέ, το ξαναχρησιμοποιείτε. Νομίζω ότι είναι καλό. Τελικά, οι αμφιβολίες που είχα στην αρχή του βίντεο σχετικά με το αν μαζεύει σκόνη και κολλάει δεν κολλάει, από τη στιγμή που το πλένεις είναι υπερβολικά καλά. Ήμουν ο Κώστας, check tech now, να τον κολλήσω κιόλα στην αποφώνηση. Καλό, ελπίζω να σας αρέσει. Βλέπετε φορτίζει κιόλας από κάτω, έχει, τέλος πάντων φορτίζει πάνω. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και ελπίζω να τα πούμε και σε ένα επόμενο unboxing, eBay, είτε όχι, θα δούμε. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.